Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Χθες έφερες γούρι στον Ολυμπιακό. Έτσι φαίνεται. Μακάρι να φέρω. Λοιπόν, ήσουν εκεί και παρακολούθησες το παιχνίδι. Λοιπόν, όμως να πάμε στο άλλο παιχνίδι που είναι στον πολιτικό στίβο. Λοιπόν, θέλω το σχόλιο σου σχετικά με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον ελληνικό λαό μετά το μνημόνιο, Πρόεδρε. Τώρα τους δημοσιογράφους ακούω κι εγώ. Δεν έχω πια καμία επικοινωνία είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κόψει τελείως κάθε καλώδιο επικοινωνίας. Με τον Τσίπρα, οπότε έχετε να μιλήσετε, Πρόεδρε. Μπορεί να είναι και ένας χρόνος. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι. Γιατί είχε, λοιπόν, είχε ξεκινήσει αυτή η σχέση έτσι. Με την απλή αναλογική είχαμε ξεκινήσει, αλλά και αυτοί την προδώσανε. Δηλαδή, και ψηφίσανε τώρα, θέλανε, λέει, αντί 50 μπόνους να το κάνουν 30. Ενώ είχαμε πει μηδέν πόνους. Απλή αναλογική σημαίνει μηδέν πόνους. Αυτός τώρα έχει προσχωρήσει στην άποψη για να κάνει το χατήρι της γεννηματά να είναι 30 έδρες το πόνους. Έχει αλλάξει άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ναι. Και έτσι κόψαμε τελείως τις γέφυρες. Γιατί απλή αναλογική για την Ένωση Κεντρών σημαίνει μηδέν πόνους. Δηλαδή, γιατί όταν δίνεις δώρα, έστω και από 50 το κάνεις 30, δεν πάβεις να κλέβεις έδρες. Κλέβεις τώρα, έδρες. Το δώρο αυτό σε ποιον είναι ακριβώς, για να καταλάβω κι εγώ? Στον πρώτο, ο πρώτος ναι, παίρνει το οπότε δώρο. Οπότε γιατί κάνει το Μητσοτάκη, γιατί το δώσει, το Μητσοτάκη. Είπατε λίγο τώρα ότι κάνει το δώρο στη γεννηματά. Στη γεννηματά, η γεννηματά έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να είναι μηδέν πόνους. Γιατί μπορεί να μένει ακυβέρνητη η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ, ενώ ιδρύθηκε με την απλή αναλογική στην 3η Σεπτέμβρη του 1974, το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε με τη διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη. Εκεί είχε την πλήρη απλή αναλογική ο Ανδρέας. Όταν ήρθε στην εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου και βρήκε τις χρυσές καρέκλες της δεξιάς, σου λέει γιατί να τις χάσω. Και κράτησε την ενισχυμένη. Καταλάβατε, έτσι προδόθηκε η απλή αναλογική. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου πρώτα προδόθηκε, που βρήκε τις χρυσές καρέκλες της δεξιάς. Τώρα όμως που το ΠΑΣΟΚ ήταν μικρό κόμμα του 4, ας πούμε, τι συμφέρον είχε να ψηφίσει το πρώτο να παίρνει 50 έδρες? Το μόνο συμφέρον που βλέπω εγώ ότι έχει μυστική συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσουν τη νύχτα των εκλογών. Αυτό βλέπω σαν συμφέρον, δεν βλέπω άλλο. Είναι μικρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Πήγε ψήφισε, αν ψήφισε μαζί μας, θα πιάναμε 200. Και θα είχαμε τελειώσει με το Μητσοτάκη. Πρόεδρε, πότε βλέπεις? Ο Μητσοτάκης και πρώτος να βγαίνει, 95 έδρες θα έπαιρνε. Ενώ τώρα είναι στο παιχνίδι, ο Μητσοτάκης κρατιέται στο παιχνίδι της Πρωθυπουργίας, με ελπίδες. Με την ψήφο της κυρίας Πότε γεννήματα. Βλέπεις εκλογές, Πρόεδρε? Εγώ βλέπω φέτος. Ναι, και τώρα με ρωτάνε. Το 18. Ναι, δηλαδή. ναι, ξέρετε, γιατί το 18. Γιατί άμα πάει 19 θα χρειαστεί ο Τσίπρας να περάσει το μακεδονικό. Το σκοπιανό. Θα το περάσει ο Τσίπρας. Γιατί ακούσαμε πριν λίγες μέρες τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να λέει ότι πριν το Μάιο δεν βλέπει να έχουμε εξελίξει το θέμα. Άλλο, εντάξει, αυτό το λέει αυτός για να κάθεται στην κυβέρνηση. Καταλάβατε ότι δεν θα χρειαστεί δηλαδή να φύγει πριν το Μάιο. Αλλά το Σεπτέμβρη ψηφίζουν στα Σκόπια. Αμέσως μετά σε 1,5 μήνα, το πολύ 2, μπορεί να κάνουν όποιες αλλαγές χρειάζονται στο Σύνταγμα συμφωνημένες. Οπότε μετά από το Δεκέμβρη με Γενάρη δεν θα μπορεί η Ελλάδα να χρονοτριβεί. Δεν θα μπορεί η Ελλάδα, πρέπει να πει το ναι. Για σχολιάστε μου λίγο το διάγγελμα. Οπότε ο Τσίπρας τώρα μέσω εκλογών μπορεί να πετάξει την καυτή πατάτα στο Μητσοτάκη, καταλάβατε. Και ενώ ο Μητσοτάκης θα λέει στις εκλογές δεν δίνουμε το Μακεδονία, την άλλη μέρα των εκλογών θα λέει το δίνουμε. Γιατί η Αμερικανική πρεσβεία ποτέ δεν είχε κόντρες από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πάντα έκανε το χατήρι των Αμερικάνων. Και θα δούμε λοιπόν μια δεξιά, κύριε Αλφιέρη μου, θα δούμε μια δεξιά που θα κάνει εκλογές λέγοντας ότι δεν δίνει το Μακεδονία
και τη νύχτα των εκλογών θα αλλάξει στάση και θα λέει ωραίες οι πρέσπες. Καλή συμφωνία, πρέπει να τελειώνουμε. Αυτό θα, και εκεί θα είναι το γελίο του πράγματος. Τέτοια κυβίστηση δηλαδή, πρόεδρε. Τι άλλο, στους Αμερικάνους θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία. Όλοι κρινόμαστε από τα έργα. Ξέρετε ελληνική ιστορία. Πέστε μου μία περίπτωση που είπε η δεξιά όχι στους Αμερικάνους. Μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά από εδώ και πέρα. Μόνο ο Παπαδόπουλος είπε όχι στους Αμερικάνους και τον ανέτρεψαν. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, η επόμενη μέρα εσάς πώς σας φαίνεται. Ο Παπαδόπουλος έτσι έπεσε, η Χούντα. Πώς σας φαίνεται η επόμενη. Η επομένη των μνημονίων. Ναι. Σαν την προηγουμένη. Έχετε αλλάξει. Έχει αλλάξει. Η επομένη των μνημονίων με την προηγουμένη ταυτίζονται, είναι καρβόν. Εσείς αισθάνεστε ότι κάτι άλλαξε. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Πού σας φάνηκε. Το διάγγελμα, καλά, διάγγελματα βγάζετε κι εσείς όσα θέλετε. Διάγγελμα δεν. Διάγγελμα είπε ότι είναι κλέφτες οι άλλοι. Αυτό είπε κατ' ουσίαν. Ότι τα μνημόνια οφείλονται στους άλλους, στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Στους τραπεζίτες έβρισε, τους που γίνανε πρωθυπουργοί οι τραπεζίτες. Ότι απαντήσατε με μια σκληρή ανακοίνωση, πρόεδρε. Μα δεν είναι τραπεζίτης ο Παπαδήμος. Ο Παπαδήμος δεν είναι ιδιοκτήτης τράπεζας. Είναι ανώτατο τραπεζικό στέλεχος. Είναι ανώτατος τέλεχος, δεν είναι τραπεζίτης ο ίδιος, όπως είναι ο Κωστόπουλος, όπως ήταν ο άλλοι. Δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διορίστηκε σε υψηλός τέλεχος τεχνοκράτης. Ο Βαρουφάκης που μπήκε από τον Τσίπρα, ως τεχνοκράτης δεν μπήκε και αυτός. Ο Παπαδημητρίου εκείνος με τη γυναίκα που πήρε και τα επιδόματα η γυναίκα του, ως τεχνοκράτης δεν μπήκε και αυτός. Στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Βρίζουν τους τεχνοκράτες, τους τραπεζίτες. Οι δικοί τους είναι καλοί. Ο Βαρουφάκης, δηλαδή ο Παπαδήμος είναι χειρότερος από τον Βαρουφάκη. Το κόστος του Παπαδήμου, να πούμε ότι είναι των ασφαλιστικών ταμείων, τα 20 δις. Το κόστος του Βαρουφάκη που είναι 200. Βλέπει λοιπόν ο Τσίπρας βγάζει κάτι φυρμάνια, καταδικάζει τους τεχνοκράτες. Τότε γιατί τους χρησιμοποιεί. Ο Τσακαλώτος τι είναι, πολιτικός. Είναι πολιτικό. Ο Κοντζιάς που έχει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο Κοντζιάς. Είναι τέος βουλευτής, είναι. Είναι άνθρωποι που έχουν, αισθάνθηκε ότι είχε μια αξία. Είχε ορφάνια στελεχών, δεν είχε πάγκο ο Τσίπρας. Και χρησιμοποίησε αυτούς. Δεν μπορούσε να βάλει το Φάμελο Υπουργό Οικονομικών. Μπορούσε να βάλει το Μαντά. Μπορούσε να βάλει το Σκορίνι. Πώς λέγονται αυτοί εκεί, τον Σαμο. Δεν ξέρω κάτι ονόματα που είναι διαφόρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους θυμάμαι κιόλα. Είναι δύσκολο να το απομνημονεύω το όνομα. Αλλά θα μπορούσε ο Τσίπρας να παρουσιάσει στις Βρυξέλλες το Φάμελο να λύσει το οικονομικό της χώρας. Δεν μπορούσε να βάλει τέτοια στελέχη. Επιστράτευσε λοιπόν τεχνοκράτες. Καθηγητές τεχνοκράτες. Αυτό έκαναν όλοι. Αυτό έκανε και ο Καραμαλής. Ο Αλογοσκούφης δεν ήταν βουλευτής μόνιμος. Τον διόρισε ο Καραμαλής. Για σχολιάστε μου λίγο. Ο Χαρδούβελης το ίδιο. Καθηγητής ήταν. Λοιπόν, διορισμούς. Όλες οι κυβερνήσεις επειδή δεν έχουν στελέχη να σταθούν στην Ευρώπη. Δεν έχουν τέτοια στελέχη αξιόλογα και δεν μπορούν να βάλουν τώρα βουλευτές που όλη μέρα κάνουν ρουσφέτια να γίνουμε γελοί. Πρόεδρε, διορισμοί στο δημόσιο ναι. Συγγενείς θυμάτων αλλά χωρίς οικονομικές απαιτήσεις. Ναι, αυτό ξέρετε τι εννοεί. Ότι αν σε βάλω στο δημόσιο ως θύμα της πυρκαγιάς στο μάτι, να μην κάνεις και αγωγή ζητώντας άλλα χρήματα. Αυτό ουσιαστικά λέει ο Τσίπρας. Προσπαθεί με τέτοιους τρόπους να δελεάσει, να μην γίνουν αγωγές. Γιατί αν γίνουν αγωγές θα στραφούν και κατά του αρχηγού της αστυνομίας, κατά του Σκουρλέτη, κατά των προσωπικών περιουσιών. Φοβούνται τα στελέχη του Τσίπρα, ο Σκουρλέτης, ο Τόσκας, ο αρχηγός πυροσβεστικής, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Τσουβάλας. Τι φοβούνται, ξέρετε τι φοβούνται? Ότι θα γίνουν αγωγές και δεν θα γίνουν μόνο κατά του δημοσίου,
Θα γίνει και κατά της περιουσίας σου. Αν έχεις τρία διαμερίσματα μπορεί να τα πάρουν του Τσουβάλα ή του Σκουρλέτη. Και θέλει δι' αυτού του τρόπου να σώσει τους ένοχους. Καταλάβατε τι επιδιώκει ο Τσίπρας. Είναι ύπουλη αυτή η τροπολογία. Σε βάζω στο δημόσιο, παρετήσω από κάθε άλλη αξίωση. Λοιπόν, και γίνεται αρκετός λόγος τώρα για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5%, πρόεδρε. Ακούστε, όταν κατεβάσαμε τον μισθό από 700 τόσο, τον πήγαμε 590, γιατί το κάναμε υποχρεωμένοι από τους δανειστές? Ναι. Ναι. Μήπως δι' αυτού του τρόπου υπάρξει κίνητρο πρόσληψης νέων εργαζομένων? Γι' αυτό το κάναμε. Μήπως τονωθεί το ενδιαφέρον των εργοδοτών να προσλάβουν κόσμο. Τώρα, με αντίστροφα, αν αυξήσουμε τον κατώτερο μισθό, θα υπάρχει κίνδυνος να έχουμε απολύσεις. Δηλαδή να φοβηθεί ένας εργοδότης που έχει 60 εργάτες και να πει θέλω να απολύσω 20. Και δεν έχω να τους δίνω. Τι θα γίνει εκεί? Ή θα κλείσει η επιχείρηση και θα μείνουν εκεί 60 άνεργοι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι παιχνίδια με τη φωτιά. Καλύτερα να αφήναμε την αγορά να ανέβει σιγά σιγά και αφού ανέβει λίγο και σκαρφαλώσει λίγο η χώρα, τότε να κάνουμε ευεργετικά μέτρα. Για να ανέβει η αγορά πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις έτσι ώστε να γίνει ελκυστική η αγορά. Ναι, οι προϋποθέσεις δεν γίνονται με νόμους. Οι προϋποθέσεις γίνονται με εμπιστοσύνη της οικονομίας. Με επιστροφή καταθέσεων από το εξωτερικό, με άφιξη επενδύσεων. Αυτά, δηλαδή τι, με ένα νόμο ο Τσίπρας θα φέρει εμπιστοσύνη? Άμα ήταν με ένα νόμο να φέρει εμπιστοσύνη, θα την είχαμε φέρει την εμπιστοσύνη εδώ και 8 χρόνια. Οι αγορές δεν υποκύπτουν σε νόμους. Οι αγορές κοιτάνε τη ζώσα πραγματικότητα. Εσείς τα προεκλογικά αυτά ρουσφέτια, τα οποία φαίνεται από εδώ και πέρα να έχουν την τιμητική τους. Εμείς θα τους αφαιρέσουμε αυτούς. Όποιους διορίσει από εδώ και πέρα ο Τσίπρας και μας πέφτει λόγο σαν Ένωση Κεντρών, έχουμε 20 βουλευτές 30 και για να σχηματιστεί κυβέρνηση, θα θέτουμε όρο να απολυθούν όσοι που μπουν από εδώ και πέρα με συμβάσεις ύποπτες. Με χαριστικές συμβάσεις. Όσοι διοριστούν στο δημόσιο από εδώ και πέρα με βρωμερούς τρόπους συναλλαγής, η Ένωση Κεντρών θα κάνει το παν να απολυθούν μετά τις εκλογές. Γιατί δεν είναι τίμιο ούτε για τους πολίτες να πηγαίνουν να προσκυνάνε τον κάθε, να μην πω τη λέξη. Και να δίνουν την ψήφο τους έτσι. Για την αναβολή στις μειώσεις των συντάξεων, που όπως φαίνεται αφήνει το παράθυρο ανοιχτό πλέον. Θα είναι μονομερής μάλλον. Γιατί από πού θα βρεις ισοδύναμα οι ξένοι? Σου λέει κάντο. Δηλαδή πάρε αναβολή. Πήγαινε το 6 μήνες πιο πέρα. Αρκεί να μου βρεις τα λεφτά από καπαλού. Τώρα αυτά είναι απατεωνιές του Τσίπρα που πολεμάει να κοροϊδέψει τον κόσμο. Ενώ αν μπορούσαμε η οικονομία να πάει καλά, θα γινόταν με το σπαθί μας όλα αυτά. Το να μην μειώσουμε συντάξεις πρέπει να γίνει με το σπαθί μας, με τη δύναμή μας. Και όχι με απατεωνιές και υποσχέσεις ψεύτικες. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία. Να πούμε, μέχρι πότε θα κάνετε εκπομπές, θα κάνετε έτσι? Και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Σας αγαπώ πολύ. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Και χρόνια πολλά για τον Άγιο Κοσμά. Να είστε καλά.